Evangelium, το καιρό εκείνο ήν διδάσκων ο Ιησούς και ήσαν καθήμενοι φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ή ήσαν ελληνιθώτες εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και δύναμις Κυρίου ήν εις το ιάστε πάντας αυτούς, εις το ιάστε αυτούς και ειδού άνδρες φέροντες επικλίνης άνθρωπον ως ειν παραλελειμμένος και ζήτουν αυτόν εις εν εγγύν και θύνε ενώπιον αυτού και μη ευρώντες διαπίας εις εν έγκωσιν αυτόν δια των όχλων αναβάντες επί το δώμα δια των κεράμων καθήκαν αυτόν συν το κλινιδίο εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού και ειδών την πίστην αυτών, είπεν αυτό. Άνθρωπε, αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου και ήρξαν το διαλογίζεστε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες. Τι σε έστειν ούτως ως λαλή βλασφημίας, τι δύναται αφηγένε αμαρτίας, είμαι μόνος ο Θεός. Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, αποκριθείς είπε προς αυτούς, τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εστίν ευκοπότερον υπήν, αφέοντες οι αμαρτίες σου, ή υπήν έγειρε και περιπάτη, είναι δε ή δείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιέν αμαρτίας, είπε το παραλληλημένο. Συ λέγω έγειρε και άρα στο κλινίδιόν σου πορεύω εις τον οίκον σου και παραχρήμα αναστάς ενώπιον αυτών άρας εφό κατέκητο απήλθεν εις τον οίκον αυτού δοξάζον τον Θεόν και έκστασης έλαβεν άπαντας και δόξαζον τον Θεόν και επλήστησαν φόβου λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον. Ειδών την πίστην αυτών ο Κύριος εθεράπευσε τον παράλυτο. Οι άνθρωποι αυτοί που κουβαλούσαν τον παράλυτο δυσκολεύτηκαν να πλησιάσουν τον Κύριο. Αλλά έτσι φάνηκε η μεγάλη τους πίστη. Ο Κύριος μέσα από τις δυσκολίες που μας παρουσιάζονται μας δίνει αφορμή να φανερώσουμε αν όντως τον θέλουμε, τον ζητάμε αληθινά, τον πιστεύουμε. Και όταν κανείς υπερβεί τις δυσκολίες με τη χάρη του Θεού αλλά και με τον προσωπικό του κόπο και με την προσωπική του προσπάθεια, τότε βεβαίως γεύεται το θαύμα. Κατ' εξοχήν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στη Θεία Λειτουργία, καλούμαστε και εμείς να υπερβούμε τις όποιες δυσκολίες, τις δυσκολίες που πηγάζουν από τον εαυτό μας, την αμέλειά μας, την ραθυμία μας, τη χαυνότητά μας, για να σταθούμε όπως πρέπει μπροστά στον Θεό, λατρεύοντας και υμνούντας και δοξάζοντας Αυτόν. Τότε πραγματικά ζούμε ουράνια πράγματα, ουράνιες καταστάσεις και εμπειρίες. Τέτοια έχουν καταγραφεί πάρα πολλά στην ζωή των Αγίων μας. Διαβάζουμε στο βιβλίο Θαύματα και Αποκαλύψεις από τη Θεία Λειτουργία της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Ο Παπατήχων, ο γνωστός Ρώσος
αγιορείτης της δικαστής της Καψάλας που κοιμήθηκε το 1968, που διατέλεσε και γέροντας του Αγίου Συγχρόνου Οσίου Αγιορείτη Πορφυρίου Παϊσίου. Όταν λειτουργούσε έλεγε στον ψάλτη να στέκεται έξω από το εκκλησάκι, στο μικρό διάδρομο, και από εκεί να εκφωνεί το Κύριε Λέησον. Ήθελε να είναι τελείως μόνος και να κινείται άνετα στην προσευχή του. Την ώρα του χεροβικού ο Παπατήχων μεταφερόταν σε ουράνιους κόσμους και παρέμενε εκεί για 20 έως 30 λεπτά. Ο ψάλτης έπρεπε να επαναλάβει τον ύμνο πολλές φορές μέχρι τη μεγάλη είσοδο. Τι έβλεπες και τι άκουγες, γέροντα, τη μισή εκείνη ώρα, τον ρωτούσε μετά τη λειτουργία. Και ο γέροντας απαντούσε με τα χαριτωμένα, σπασμένα ελληνικά του. «Χερουβί μου, σεραφί μου», δοξολογούσε Θεό. «Εγώ πετάω, πάπα». Την ώρα του χερουβικού φύλακας άγγελος ανεβάσει. Μετά από μισή ώρα φύλακας άγγελος κατεβάσει. Πω, εγώ λειτουργήσει. Πήγαινε δηλαδή με τον άγγελό του εις τον ουρανό και έβλεπε τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και τους άκουγε που δοξολογούσαν τον Θεό. Ο Παπατήχων κοινωνούσε καθημερινά από τον Άγιο Άρτο. Είναι η συνήθις πρακτική των ησυχαστών να φυλάσσουν Άγιο Άρτο και να κοινωνούν με ευλογία του πνευματικού τους όποτε χρειάζονται. Και αυτό έκαναν και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων στα χρόνια των διωγμών. Ο ίδιος ο γέροντας ο Παπατήχων δεν έψαμε ποτέ, πάντα λειτουργούσε. Ο Παπαδημήτρης Γαργαστάθης, ένας άλλος αγιασμένος κληρικός της εποχής μας, που έζησε από το 1902 μέχρι το 1975, απλοϊκός και άγιος του αιώνα μας, κληρικός, όταν λειτουργούσε είχε θείες θεωρίες και εμπειρίες. Διηγείται ο ίδιος. Κάποτε στη μεγάλη είσοδο και ενώ πλησίαζα στην ωραία πύλη, είδα αριστερά μου ένα όμορφο παιδάκι που χάθηκε σαν σκιά. Συγχρόνως ακούστηκε κρότος από το καντήρι της Παναγίας που άρχισε να κουνιέται μέχρι το τέλος της λειτουργίας. Σε μια νυχτερινή λειτουργία μου στον ναό των ταξιαρχών, είδα την ώρα της δοξολογίας το ίδιο εκείνο παιδάκι να στέκεται μπροστά στην προσκομιδή και να εξαφανίζεται πάλι σαν καπνός. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος λειτουργήσα στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος μετεώρων. Τι ευλογία Θεού! Εκείνη η λειτουργία θα μου μείνει αδυσμόνητη. Στη μεγάλη είσοδο κατέβηκε από αριστερά μία γυναίκα, από δεξιά ένας άνδρας με ένα μικρό παιδί, ενώ πλήθος από άλλα παιδάκια ακολουθούσαν τα τίμια δώρα. Κάτι ανάλογο συνέβη στις 8 Αυγούστου 1954. Στις 5 το πρωί ξεκίνησα για το χωριό Αρδάνη. Περπατούσα και έψαλα κατανυκτικούς ύμνους για να ευχαριστήσω τον Κύριο και τη Θεοτόκο. Φτάνοντας στην εκκλησία του χωριού άρχισα τον όρθρο και στη συνέχεια μπήκα στη Θεία Λειτουργία με πνευματική ευφροσύνη και αγαλίαση. Συνέβη τότε το εξής θαυμαστό. Όσα παιδιά από 12 ετών και κάτω βρίσκονταν στο ναό, έβλεπαν στο ιερό δύο μεγάλες σκάλες, πάνω στις οποίες ανέβαιναν και κατέβαιναν παιδάκια λουσμένα στο φως. Όταν διάβαζα το Ευαγγέλιο, γέμισε από παιδάκια η Αγία Τράπεζα. Την ώρα της μεγάλης εισόδου, η νεοκόρος είδε να κατεβαίνει από την αριστερή σκάλα μία γυναίκα και από τη δεξιά ένας άνδρας με ένα μικρό παιδί, ενώ πλήθος παιδάκια
ακολουθούσαν τη μεταφορά των τιμίων δώρων. Μερικές φορές ο Παπαδημήτρης την ώρα της λειτουργίας είχε ενοχλήσεις από τους δαίμονες. Κάποτε διηγείται, ενώ λειτουργούσα, ακούω έξω θορύβους. Βγαίνω και τι να δω. Οι σατανάδες χτίζανε πολυκατοικία. Άλλος κρατούσε μυστρή, άλλος φτιάρι. Τους σταύρωσα και όλα εξαφανίστηκαν. Όλα ήταν κατά φαντασία. Οι δαίμονες προσπαθούν να ταράζουν τους ανθρώπους και τον λειτουργό και μάλιστα στην ώρα της Θείας Λατρείας με χτύπους και φαντασίες. Αλλά η δύναμη του Σταυρού τους εξολοθρεύει. Άλλοτε, ενώ λειτουργούσα τη νύχτα, διηγείται ο Άγιος, μπήκα στην εκκλησία οι δαίμονες και άρχισαν να αναποδογυρίζουν τις καρέκλες. Ο αρχηγός τους μάλιστα μπήκε στο ιερό. Έκλεισε το παραθυράκι και με έπιασε από το λαιμό να με πνίξει. Επικαλέστηκα τους Αγίους Ταξιάρχες και αμέσως χάθηκαν. Οι δαίμονες με παραχώρηση Θεού μπαίνουν στην εκκλησία μέσα και βάζουν λογισμούς στους πιστούς. Μόλις όμως πούν οι ψάλτες στο χερουβικό και βγει ο ιερέας για τη μεγάλη είσοδο, αμέσως φεύγουν. Τον Δεκέμβριο του 1968, ενώ λειτουργούσε ο Παπαδημήτρης, ανάμεσα στο εκκλησίασμα ήταν και ένα κορίτσι 14 ετών που το βασάνιζε ο Σατανάς. Την ώρα του χερουβικού έβγαλε ξαφνικά μια τρομερή κραυγή και έπεσε κάτω σαν νεκρό. Οι πιστοί ανησύχησαν. Σε λίγα λεπτά όμως το σήκωσαν σε καλή κατάσταση, σοφρονισμένο. Στο τέλος μάλιστα της Θείας Λειτουργίας έγινε παράκληση και το κορίτσι έφυγε από την εκκλησία πολύ διαφορετικό. Κάθε φορά που ο Παπαδημήτρης λειτουργούσε στο ναό του χωριού του, τους Αγίους Ταξιάρχες, η Αγία Τράπεζα ευωδίαζε. Αυτό συνέβαινε μερικές φορές και σε άλλους ναούς. Η ευωδία παρουσιαζόταν κυρίως μετά τη Μεγάλη Είσοδο, όταν τοποθετούσε τα άχραντα μυστήρια επάνω στην Αγία Τράπεζα. Άλλοτε παρουσιαζόταν την ώρα της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος στο Τασά εκ των Σών. Συχνά έβαζε βαμβάκι κάτω από τον τιμήσιο πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία και τελειώνοντας το βαμβάκι μυροβολούσε. Το γεγονός αυτό το μαρτυρούν πολλοί που συγκλονίστηκαν και τονώθηκαν στην πίστη. Το άρωμα της Αγίας Τραπέζης δυνάμωνε τον λειτουργό και τον ανακούφιζε. Κάποτε έβγαινε τόσο άφθονο ώστε δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Μια φορά μάλιστα η ευωδία έβγαινε σαν ένα πλημμύρισε όλη την πίστη. Όταν ο Παπαδημήτρης ζήτησε και τη γνώμη του πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου, εκείνος απάντησε: «Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι πρόκειται για ένα παράδοξο θαύμα. Το πιο βέβαιο είναι πως η ευωδία προέρχεται από τη θυσία του Ιησού Χριστού, που ως αμνός σφαγιάζεται πάνω στην Αγία Τράπεζα για τις αμαρτίες μας. Πιθανόν όμως να προέρχεται και από τα Αγία Λείψανα που βρίσκονται κάτω από την Αγία Τράπεζα ή και από τα εγγένεια». Όλα αυτά τα διαβάζουμε στο βιβλίο του Παπά Δημήτρης Καγκαστάθης της Ορθοδόξου Κυψέλης. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού και εν της έργης αυτού. Και θαυμάσιοι αξιώνονται να ζουν και οι πιστοί, οι οποίοι όπως είπαμε στην αρχή, υπερβαίνουν τα πάθη τους, τη ραθυμία τους και έτσι φτάνουν σε θείες γνώσεις, στη Θεία επίγνωση και ζουν θείες εμπειρίες και προγεύονται τη Βασιλεία του Θεού από αυτήν εδώ τη ζωή. Το δε θωρημοδόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των Πατήρων ημών,
Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον σου Θεό και κατομήκον.